Καλημέρα φίλοι μου, είμαστε στο Memory of Chelsea Carbina and Παρδάνομα Σκότ που είναι από την Κυμερία, ξέρετε, και περιμένει πότε θα εμφανιστεί στο Next, στο Paranext, who knows. Ωστόσο είναι εδώ, δεν την ξεχνάμε, και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και πάλι τους καινούριους φίλους και τους παλιούς, σας χαιρετώ όλους. Και τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω την Παύλωβα, επιτέλους. Σε λίγο θα ανοίξει το μαγαζί. Πάει ο Πόλη, θα με δει. Anyway, Παύλωβα. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ελαφρύ επιδόρπιο, ελαφρύ ως προς το βάρος, ως προς τις θερμίδες. Πιστεύετε ότι έχει δημιουργηθεί το 1926, στη Νέα Ζηλανδία, μετά από μία περιοδία που είχε η Άννα Παύλωβα, Ρωσίδα, χορεύτρια του Μεσόη, μπαλαρίνα, και προς τιμήν της, ο σεφ του ξενοδοχείου που βρισκόταν, έχει δημιουργήσει αυτό το εξαιρετικό γλυκό, που είναι μία μαρέγκα. Φτιάχνεται από τρία είδη μαρέγκα. Λοιπόν, είναι η ελβετική μαρέγκα, η οποία φτιάχνεται στο Μπεν Μαρί, είναι η ιταλική μαρέγκα, η οποία φτιάχνεται λίγο πιο περίπλοκα, και είναι η γαλλική, η κλασική μαρέγκα που όλοι γνωρίζουμε, που χτυπάμε τα σπράδια. Λοιπόν, και οι τρεις μαρέγκες βάσει είναι ασπράδια φυσικά, αλλά η τεχνολογία της παρασκευής της μαρέγκας διαφέρει. Εμείς θα τη φτιάξουμε με γαλλική και για να είναι πιο κατανοητά, αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, μην ξεχνάτε να βάζετε like που με βοηθάει να είμαι στους προτινόμενους στην αναζήτηση του Google, να κάνετε subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Εγώ σας ευχαριστώ. Φύγαμε. Πάνω στο αντικολλητικό χαρτί κάνουμε περίγραμμο από μία φόρμα 18 ή 20 εκατοστά για να μας βοηθήσει μετά να σχηματίσουμε πάνω του, στο κύκλο αυτό, την βάση της μαρέγκας. Τη γυρνάμε ανάποδα για να μην λερώσει τη μαρέγκα και αρχίζουμε, ετοιμάζουμε τα ασπράδια μας, τα οποία πρέπει να είναι 120 γραμμάρια. Στην περίπτωση τη δική μου, αν θέλετε μεγαλύτερη τούρτα, θα πάρετε με παραπάνω ασπράδια. Πάντα η ζάχαρη θα είναι κατά ίμιση περισσότερο. Δηλαδή 120-240 ζάχαρη, 200 γραμμάρια ασπράδι, 400 ζάχαρη και ούτε καθεξής. Εδώ έχουμε 120 γραμμάρια ασπράδι, βάζω 1/4 κουταλάκι του γλυκού κρεμόριο, 1/4 κουταλάκι του γλυκού οξύ λεμονιού και αρχίζουμε και χτυπάμε. Μόλις θα φτάσουμε στο σημείο να βγάλει να είναι αφρός, έτσι, αρχίζουμε και προσθέτουμε μέσα από ένα κουτάλι 240 γραμμάρια άχνη. Χτυπάμε στην αρχή σε μέτρια ταχύτητα και μόλις θα προσθέσουμε όλη την άχνη, θα αυξήσουμε την ταχύτητα και θα αρχίσουμε σε πάρα πολύ δυνατή σκάλα να χτυπάμε για 4 με 5 λεπτά
αφού έχουμε βάλει όλη τη ζάχαρη, θα προσθέσουμε και λίγη μαστίχα που την έχω χτυπήσει στο ουδί, ένα κομματάκι μικρό, για να μην μυρίζουν τα ασπράδια, γιατί έχουν τάση να μυρίζουν. Χτυπάμε πολύ δυνατά. Και αφού θα πήξει η μαρέγκα μας, που το χαρακτηριστικό της, αν είναι έτοιμη ή όχι, είναι ένα σχήμα πάνω στο σύρμα που θυμίζει το ράβδο ενός πουλιού. Θα το δείτε τώρα, θα σας δείξω. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Εδώ τη σταματάω, βγάζω το ανακατευτήρι και θα το δείτε τώρα. Δείτε πώς είναι, βλέπετε, και δεν πέφτει. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω 10 γραμμάρια corn flour και απλά θα βάλω μίξερ λίγο να το ανακατέψει, όχι να το χτυπήσω, να το χτυπήσει, αλλά να το ανακατέψει για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Είμαστε έτοιμοι και θα αρχίσουμε τώρα να βγάζουμε το σχήμα αυτό που χρειαζόμαστε πάνω στο αντικολλητικό χαρτί. Λοιπόν, βλέπετε τι κάνω. Βάζω λίγη μαρέγκα για να κολλήσω πάνω το αντικολλητικό χαρτί, για να μην γλιστράει την ώρα που θα βάζω με τη μαρέγκα. Βάζω όλη τη μαρέγκα μέσα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με μία μυτούλα. Ωραία. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μην το κάνετε, μπορείτε να βγάλετε όλη την ποσότητα όπως είναι η μαρέγκα, να το κάνετε ένα βουναλάκι πάνω στο σχήμα αυτό του κύκλου και απλά να κάνετε μέσα μία λακκουβίτσα για να μπορέσετε μετά να βάλετε κρέμα εκεί όταν ψηθεί. Εγώ ωστόσο, επειδή θα το κάνω λίγο πιο γιορτινό, γιατί είναι δώρο για μία κοπέλα, λοιπόν, θα το βάλω και θα το κάνω σχήμα έτσι όπως έχω συνηθίσει να κάνω και μου αρέσει. Βάζω μισή ποσότητα, όσο χωράει δηλαδή η σακούλα, αυτό το κορνέ, και θα αρχίζω τώρα, θα δείτε, να σχηματίζω ένα στεφάνι. Με αυτόν τον τρόπο. Και πάλι σας λέω ότι δεν είναι απόλυτο αυτό. Μπορείτε αυτό το κύκλο απλά να γεμίσετε με τη μαρέγκα όπως είναι, με ένα κουτάλι, να την κάνετε στρογγυλή και μέσα στη μέση του κύκλου να κάνετε μία λακκουβίτσα πάλι με το κουτάλι, ένα έτσι βαθούλωμα, για να μπορέσει να σχηματιστεί ένα σπάτος, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε εκεί την κρέμα μας. Λοιπόν, βλέπετε πως το κάνω. Το φτιάχνω ένα πάτο, γύρω γύρω είναι ένα στεφανάκι έτσι με σχέδιο. Είτε να κάνετε δύο παντεσπάνια στρογγυλά, δεν έχει να κάνει, όπως σας έρχεται. Λοιπόν, και εδώ σε αυτό το κύκλο κάνω απλά ένα στεφάνι, το οποίο δεν θα έχει πάτο, θα είναι ένα στεφανάκι, κανονικό στεφανάκι. Ο φούρνος πρέπει να είναι προθερμασμένος στους 90 βαθμούς, 90 έτσι, και θα το ψήνουμε για 3 ώρες στους 90 βαθμούς. Δηλαδή δεν πρέπει να ψηθεί, πρέπει να ξεραθεί η μαρέγκα, είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο και μπαίνει στο φούρνο για 90, για 3 ώρες με 90 βαθμούς.
Είναι επόμενη μέρα και αρχίζω και ετοιμάζω την κρέμα σαντιγί με λίγο τυρί που θα βάλω, δηλαδή χρειαζόμαστε 175 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 35 γραμμάρια κρέμα τυρί, όποιο θέλετε, μασκαρπόνε ή Φιλαδέλφια. Αφού θα πήξει τώρα η κρέμα μας, κρέμα γάλακτος, θα διωγγωθεί, βλέπετε πως διωγγώνεται, ξέρετε πως γίνεται η σαντιγί. Προσθέτω τη ζάχαρη με 2-3 δόσεις, δεν είναι πολύ, είναι 30 γραμμάρια. Και αφού θα πήξει πιο πολύ, θα του προσθέσω και 35 γραμμάρια τυρί κρέμα. Βλέπετε πως έχει πήξει. Βάζω λοιπόν την κρέμα μέσα. Αφήνω λίγο να χτυπηθεί, να ομοιογενοποιηθεί πάλι όλο το μείγμα μας, όλη η κρέμα μας. Και είναι έτοιμη. Θα προσθέσουμε λίγο, αν θέλουμε, και λίγη βανίλια. Εγώ προσθέτω για να μην μυρίζει. Αλλά μου αρέσει κιόλας το άρωμα της βανίλιας πολύ. Και ταιριάζει πάρα πολύ, είναι σαν παγωτό. Και είναι έτοιμη η κρέμα μας και πάλι τη βάζω μέσα στην σακούλα ζαχαροπλαστικής. Δεν είναι απαραίτητο, πάλι σας λέω, διότι δεν θα φανεί το σχέδιο. Έχω βάλει και τη μητούλα ειδική, αλλά δεν έχει νόημα, διότι από πάνω θα βάλω και την σάλτσα φράουλα και από πάνω και τα φρουτάκια, τα berries. Οπότε και σχέδιο να έχει δεν φαίνεται, αλλά τέλος πάντων εγώ έχω συνηθίσει έτσι, κάνω έτσι. Και ήρθε η ώρα τώρα να συναρμολογήσουμε. Λοιπόν, παίρνω μία, βάζω γάντια καταρχήν, βάζω γάντια για να μην είναι πολύ ζεστά τα χέρια, να είναι λίγο δροσερά, διότι εντάξει, όταν δουλεύουμε με κρέμες και τα λοιπά. Λοιπόν, πήρα μία βάση, βλέπετε αυτή την ασημένια βάση, την αγοράζω στο Jumbo, σε μία συσκευασή 3 ή 4 κομμάτια, διάφορο διαμέτρου, για τις τούρτες και είναι πολύ οικονομικό. Λοιπόν, το χτυπάω με τα δάχτυλα για να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ και σκληρό, αλλά είναι μπεζέ. Λοιπόν, το πατάω λίγο για να κολλήσει, για να μην με δυσκολεύει τώρα που θα το κάνω ντεκόρ. Και πάνω στο τείχομα βάζω μία έτσι λωρίδα της κρέμας. Δεν φαίνεται πολύ στο λευκό-λευκό. Αλλά τι να κάνουμε, είναι μία πάυλαβα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάνω λοιπόν σε αυτό το... σε αυτή τη λωρίδα που έχω φτιάξει από κρέμα, βάζω λίγη σάλτσα φράουλα. Είναι βραστή, αυτή είναι κουλή, έτσι. Είναι σάλτσα φράουλα, στα οποία βράζουμε τα φρούτα, δηλαδή τη φράουλα, και αν θέλουμε βάζουμε και λίγο cornflour για να δέσει λίγο. Και βάζω έτσι λιγάκι, ίσα ίσα, να του δώσει μία έτσι πιο εξωτική νότα. Λοιπόν, αυτό το στεφάνι είχε σπάσει, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ εύθραστα αυτά, αλλά μην πτωείστε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι αυτή είναι μαρέγκα, θα την κολλήσετε και δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, έτσι όπως το έχω βάλει από πάνω το δεύτερο το στεφάνι, έχει σχηματιστεί έτσι μία λακκουβίτσα λίγο έτσι βαθιά και θα την συμπληρώσω όλη με την κρέμα που έχουμε, δηλαδή την κρέμα cheese cream. Όλοι.
Και αυτή είναι η κρέμα της τούρτας αυτής, έτσι. Λοιπόν, αφού το έχουμε βάλει την κρέμα σαντιγί, τώρα βάζουμε λίγη την σάλτσα. Και άμα θα πέσει καμιά φραουλίτσα μέσα, αφήστε την, και γιατί είναι ωραία η άτιμη, σκανταλιάρικη. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει από πάνω και τη σάλτσα, θα αρχίζουμε τώρα να βάζουμε το τελευταίο ντεκόρ, που είναι τα εμπέρις μας. Εγώ έχω αγοράσει σμέουρα, μύρτιλα και βατόμουρο. Είναι λίγο ακριβά, αλλά από τις ποσότητες που πουλάνε και τα λοιπά, μπορεί κάλλιστα να βγει 3 τούρτες τέτοιες, οπότε καταλαβαίνετε, είναι και οικονομικό κατά κάποιο τρόπο, δεν χρειάζεται να το αγοράσει κάθε φορά. Απλά πρέπει να το φυλάξουμε σωστά σε κουτάκι με απορροφητικό χαρτί και από πάνω να το βάλουμε αυτό, για να μην έχει υγρασία, να μην μουλιάσουν εκεί, να μην χαλάσουν. Λοιπόν, εγώ το βάζω σε αυτό το σχήμα, δεν είναι απόλυτο, όπως θέλετε το φτιάχνετε, φτιάχνετε με οποιοδήποτε φρούτο θέλετε, προσφέρεται η Ελλάδα για αυτό το πράγμα, είναι γεμάτη λαϊκή, σούπερ μάρκετ, διάφορα φρούτα εποχής, υπάρχουν και φρούτα εξωτικά, και με μάγκο είναι πάρα πολύ ωραίο, και με ανανά είναι τέλειο, δηλαδή ό,τι θέλετε. Ό,τι αντέχει η τσέπη σας, δηλαδή. Και με φτηνά ροδάκινα ή νεκταρίνια να το φτιάξετε μόνο, πάλι ωραία θα είναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πατάτε like, με βοηθάτε. Κάνετε subscribe και πατάτε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Εγώ σας φιλώ. Γεια σας. Χαίρετε, γεια σας, τι μου κάνετε. Αυτό το τι μου κάνετε δεν το μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Τι μου κάνετε, τι μου κάνετε, ελληνική γλώσσα. Τι μου κάνετε, δεν σας κάνω τίποτα. Τέλος πάντων, καλησπέρα. Γιατί άνοιξα την κάμερα, για να εξηγήσω. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, σας ανέβασα ένα καινούριο παύλα παλιό βίντεο με την Παύλωβα, και σήμερα που θα το ανεβάσω, που είναι Τρίτη, αύριο είναι η μέρα των Ρουτουμίνων. Λοιπόν, εντάξει, Αγίου Βαλεντίνου, Valentine Day, όπως λένε οι φίλοι μας, οι Σάξονες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί το έκανα. Το είχα στο κανάλι το βίντεο αυτό, αλλά επειδή ήταν στην αρχή που είχα το ανοίξει το κανάλι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό το βίντεο, δεν το είδε κανένας. Καλά. Και ήταν κάτω-κάτω στα πρώτα βίντεο και τέτοια, οπότε δεν είχε νόημα. Αλλά θα μου πεις, όποιος ψάχνατε θα το βρει. Και λέω να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Το κατέβασα. Και το ανεβάζω ξανά σήμερα, για μήπως και θα θέλει κάποιος να φτιάξει μια παύλωβα για αυριανή ημέρα, για να το έχει πρόχειρο. Τέλος πάντων, δείτε το, είναι εύκολο και είναι αρκετά ελαφρύ γλυκό, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τη σαντιγί, είναι αρκετά, αλεύρι δεν έχει. Είναι μόνο το πώς το λένε, το ασπράδι, μαρέγκα. Τέλος πάντων, δείτε το, εγώ θέλω να το έχετε πρόχειρα, από εκεί και πέρα, αν θα το χρησιμοποιήσετε καλώς, αν δεν θα το χρησιμοποιήσετε, θα το έχετε εκεί. Λοιπόν, είχε με grand succès το γυαλί μου, το καινούριο. Όλες οι κυρίες μου γράψανε ότι ναι, και πόσο και ποιος μου το είπε, το προχώ, είστε πολύ προχώ. Λοιπόν, πρέπει να σας δείξω την συλλογή μου των γυαλιών, για να καταλάβετε πόσο προχώ. Λοιπόν, έχω ένα φετίχ με τα γυαλιά, έχω όλα τα, ό,τι υπάρχει. Έχω την κουμπάρα μου βέβαια, η οποία έχει μαγαζί οπτικών, οπότε ό,τι ωραία βγαίνει,
Εντάξει, δεν το αγοράζω κάθε φορά, μη φανταστείτε. Έχω γυαλιά που τα έχω... Τέλος πάντων, έχω μια μεγάλη συλλογή γυαλιών. Και είπα να πω ευχαριστώ για το κομπλιμόν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η βραδιά πήγε καλά, αλλά αναλυτικά θα σας πω στο βίντεο της Πέμπτης. Επίσης, γιατί το άνοιξα, θα ήθελα να σας δείξω κάτι. Ξέρετε την παροιμία που λέει θέλει να γιάσει και η χαρά δεν την αφήνει. Το ξέρετε αυτό? Σε μουά. Λοιπόν, με ρωτάει μία κυρία, ευγενέστατη. Της άρεσε πάρα πολύ το μπουκάλι, αυτό που έχω το λάδι. Έτσι. Πολλές κυρίες από εσάς με έχετε ρωτήσει που έχω πάρει και τα λοιπά. Έχω πει ότι είναι της Γκουτσίνη. Το έχω πάρει πριν το COVID. Ναι, νομίζω πριν το COVID το έχω πάρει. Και αρέσει σε όλους γιατί είναι γυάλινο, γιατί εντάξει, δεν είναι φοβερό design, αλλά είναι έτσι λιτό, πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, και με ρωτάει η κυρία. Μου λέει, μπορείτε να μου πείτε πού το αγοράσατε το μπουκάλι που έχετε λάβει. Λέω, ναι. Λέω, είναι της Γκουτσίνη. Το έχω αγοράσει στο Νότος Gallery, αλλά πριν το COVID. Λέω, ψάξτε το, λέω, στο Google. Πατήστε μπουκάλι λαδιού, ξιδιού, Γκουτσίνη. Τις έχω γράψει κτλ. Λοιπόν, πολύ πιθανόν μπορείτε και να το βρείτε, αλλά θα κοιτάξω, λέω, και εγώ, και αν βρω εγώ το link, θα σας βάλω κάτω από αυτό το σχόλιο. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνει η δικιά σας. Πάει να μπει και μπαίνω και βρίσκω. Και τι βρίσκω? Άμα σας πω τι βρίσκω, θα μου πείτε, θα με βρίζετε. Λοιπόν, βρήκα το ίδιο, αλλά θα σας δείξω, δεν θα σας πω. Θα καταλάβετε δηλαδή πόσο κόλλημα έχω. Το πήρα. Το παράγγειλα και ήταν στο Νότος Γκάλερι και τα λοιπά και είπα ότι μη μου στα στέλνετε. Θα περάσω εγώ εκεί από στα δύο, λέω να το πάρω και πήγα εχθές και το πήρα. Λοιπόν, δείχνω, έτσι, μη με βρίσετε, περίμενα να βάλω έτσι για να μην δείτε. Βγάζω. Το ίδιο μπουκάλι, ακριβώς αυτό που έχω εγώ, έτσι, βγαίνει αυτό. Είναι η τέτοια του. Λοιπόν. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Βρήκαμε κόκκινο. Κόκκινο καπάκι. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Βέβαια δεν είναι φθινόσπορ. Αν και είχε. Πόσο τις εκατό είχε έκπτωση? Λοιπόν, από 36 ευρώ το πήρα 26, 10 ευρώ κάτω. Είναι μισό λίτρο. Σας το δείχνω, μήπως κάποια κυρία θέλει να το πάρει. Λοιπόν, πρέπει να το πλύνω κιόλας και να του βάλω λαδάκι. Και η μάρκα είναι Γκουτσίνη, θα σας το δείξω, θα σας γράψω και κάτω. Οπότε είδατε, έτσι, της έστειλα της κυρίας το link να πάει να το πάρει. Έχει, σαν το δικό μου που έχει αυτό το μεταλλικό καπάκι, έχει αυτό και έχει και πράσινο. Πράσινο καπάκι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το πράσινο είναι έτσι, το κόκκινο είναι έτσι. Λοιπόν, και, ναι, 25
56 από 36,52. Ναι, 10 ευρώ είναι η έκπτωση. Λοιπόν, είναι ιταλικό. Δεν είναι κινέζικο. Είναι ιταλικό. Φτιαγμένο που σε ποια πόλη. Το design είναι της Elizabeth Vidal. Εδώ είναι η κοπέλα που το τέτοιο. Η μάρκα είναι Guccini. Αυτά. Τι άλλο να σας δώσω. Θα σας δώσω το link του καταστήματος. Στο... πώς το λένε, στο Notos Gallery. Αλλά μπορείτε να το παραγγείλετε και από το ίντερνετ να σας φέρουν στο σπίτι. Επίσης, θα σας δώσω link των γυαλιών. Αν θα πάτε να ψωνίσετε στο μαγαζί της κουμπάρας μου, θα έχετε 10% έκπτωση. Λοιπόν, αν θα αναφέρετε το κανάλι, αν θα αναφέρετε το Melody of Taste, θα έχετε 10% έκπτωση. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Γι' αυτό άνοιξα την κάμερα. Μην αρχίζουν τώρα να μου λένε ότι είδαμε το τέτοιο το βίντεο. Okay, είδατε, σας είπα ότι το κατέβασα για να το ξανανεβάσω για να το έχετε πρόχειρο. Εδώ σας αποχαιρετώ. Για το live της Κυριακής που πέρασε πάρα πολύ ωραία, θα σας πω στο βίντεο της Πέμπτης. Οπότε, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας.